σκαλιά του ορφανοτροφείου, μέχρι τη στιγμή που με κρατούσε στην αγκαλιά της. Εκείνη με άκουγε και βουβά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της. Ένιωθε το δράμα μου και συνάμα ζούσε και το δικό της. Κουράγιο, αγόρι μου. Όλοι λίγο πολύ σέρνουμε το δικό μας σταυρό προς το Γολγοθά. Το φως όμως μια μέρα θα λάμψει. Μόνο κάποιος θυσιαστεί για σένα. Γιατί το λες αυτό? Για ποιο Γολγοθά μιλάς? Όλοι έχουμε αμαρτίες, μα εγώ περισσότερες. Οι δικές σου αμαρτίες δεν συγκρίνονται με τις δικές μου. Φαίνεται, δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε. Η καρδιά μου ήταν τόσο πληγωμένη και η ψυχή μου έκλαιγε για το κακό που με βρήκε. Για ένα μόνο ήμουν σίγουρος, ότι η σωτηρία δεν υπήρχε. Ο δρόμος όπου βάδιζε ήταν μονόδρομος και στα άδυτα της κόλασης να κατέβαινε, αυτοί οι άνθρωποι θα την ανακάλυπταν και θα τη σκότωναν. Μείναμε εκεί και η κουβέντα μας συνεχίστηκε. Ξαφνικά, σέπασε μια δυνατή μπόρα. Εκείνη πλησίασε στο τζάμι, σήκωσε το βλέμμα της προς τον ουρανό και είπε: «Όταν βρέχει, είναι γιατί κλαίει ο Θεός για τις αμαρτίες των ανθρώπων». Μα πώς! Αυτό το έλεγε η μητέρα μου! Το ξέρω, Βερόνικα. Γιατί η γυναίκα που αγάπησα και η μητέρα σου ήταν το ίδιο πρόσωπο. Της απάντησε. Τότε εκείνη ένιωσε πως ένας κόμπος δέθηκε στο λαιμό της. Δεν ήξερε πως να αντιδράσει και τι να πει. Ο άνθρωπος που ήταν δίπλα της και τη χώριζε μια ανάσα από εκείνη ήταν τελικά ο εραστής της μητέρας της. Ποιος να της το έλεγε? Κράτησε την ψυχραιμία της και το ρώτησε. Και ποιος ήταν αυτός που σε έβαλε να τη σκοτώσεις? Άφησέ με να τελειώσω και θα καταλάβεις. Για πες μου, γιατί με περίεργε. Γιατί εγώ νόμιζα μητέρα μου ότι αυτοκτόνησε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Με έχεις μπερδέψει τώρα. Άσε με να συνεχίσω και θα καταλάβεις. Για ποιες αμαρτίες αναφέρεσαι? Διερώτησα. Τότε ήρθε κοντά μου και με χάιδεψε. Ούτε που κατάλαβα για πότε με πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησα, το δωμάτιο ήταν άδειο. Πέρσα! Πέρσα! Κάτσα στο κρεβάτι και συλλογιζόμουν πώς μπορούσα να τη γλιτώσω από τη θανατική της καταδίκη. Μετά από αρκετές ώρες σκέψης, πήρα την απόφαση πως αν έβρισκα και σκότωνα αυτόν που την ήθελε νεκρή, όλα θα είχαν τακτοποιηθεί. Αν και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί ποτέ δεν φανερώνουν αυτοί οι άνθρωποι το πραγματικό τους πρόσωπο. Εγώ τουλάχιστον θα είχα προσπαθήσει. Δεν πρόλαβα να πάω μέσα στο αυτοκίνητό μου όταν χτύπησε το κινητό μου τηλέφωνο. Λευτέρη, σε χρειάζομαι. Έλα, τι έπαθες? Δεν σε ακούω καλά. Έλα, σε παρακαλώ, στο σπίτι μου, γρήγορα. Πέρσα! 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 Η φωνή της ακουγόταν εξασθενισμένη, γεμάτη πόνο. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ άλλο στο σπίτι της. Μόνο μια φορά είχα περάσει απ' έξω. Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα κοντά της. Η πόρτα ήταν ελευθερώς ανοιχτή. Πέρσα! Πέρσα! Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί?
Αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να φύγω. Και προσευχήθηκα για τη σωτηρία της ψυχής μου. Μη λυπάσαι για μένα. Έκανα αυτό που έπρεπε. Μου είπε με λόγια που έτρεμαν και μετά λιποθύμησε. Για μια εβδομάδα ούτε έτρωγα, ούτε έπινα, μόνο κοιμόμουν. Παρακαλούσα να ήταν όλο αυτό ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης και τίποτα άλλο. Ήθελα να ξυπνούσα και να ήμασταν πάλι μαζί. Κλείστηκα πραγματικά στον εαυτό μου και σκεφτόμουν μέχρι και την αυτοκαταστροφή. Τις επόμενες μέρες έμαθα ότι μπήκε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στο λογαριασμό μου. Του τηλεφώνησα και ήρθε αμέσως. Μπράβο, Σερ Ελευθερή. Έμενα πολύ ευχαριστημένος από εσένα. Ευχαριστώ. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον άνθρωπο ο οποίος μου έδωσε ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. Μάλιστα. Ναι, Ελευθερή μου, καλά τα λες. Αλλά ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αποκαλύπτουν ποτέ το πρόσωπό τους. Το ξέρω. Αλλά γιατί φοβάται, δεν του είπατε ότι είμαι άνθρωπος της εμπιστοσύνης σας? Αυτό το ξέρει ήδη. Και μάλιστα μου είπε να σε συγχαρώ για τη γρήγορη και αποτελεσματική δουλειά σου. Καλό συνήθω. Μου είπε ότι έχει ακόμα μια δουλειά για σένα. Βέβαια, εγώ του είπα ότι σκέφτεσαι να σταματήσεις, ότι θέλεις να σταματήσεις. Αλλά αυτός, επειδή είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά που έχει κάνει, πρότεινε τα τριπλάσια λεφτά, Ελευθερή. Ξέρετε, το ξανασκέφτηκα. Θα συνεχίσω τη δουλειά. Πείτε τον κύριο ότι θα την κάνω τη δουλειά αυτή. Χαίρομαι, Ελευθερή. Χαίρομαι που δεν εγκαταλείψα. Το σχέδιό μου προχωρούσε κανονικά. Ήμουν αρκετά κοντά ώστε να βρω αυτόν τον άνθρωπο που με κατέστρεψε τη ζωή. Έπρεπε όμως να οργανώσω καλά το σχέδιό μου, γιατί αυτή τη φορά εγώ ήμουν ο θήτης και εγώ το θύμα. Ήξερα από την αγαπημένη μου Πέρσα ότι είχε μια κόρη, μόνο που δεν την γνώριζα. Έτσι με τον τρόπο μου έμαθα για σένα. Μπορώ να πω ότι στην αρχή οι υποψίες μου έπεφταν πάνω σου. Μα γρήγορα κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Σε παρακολουθούσα αρκετό καιρό. Ήξερα τα πάντα για σένα, από την ώρα που ξυπνούσες το πρωί μέχρι την ώρα που θα κοιμόσουμε το βράδυ. Καπνό. Άλμπρο Λέιτ, ένα φιλτράκι του παππού και δύο χαρτάκια ροζ του παππού. Τρία μιλίτσα. Καπνά, τσιγαρόχαρτα. Του παππού ροζ. Του παππού ροζ. Και ένα φιλτράκι του παππού. Στο πρόσωπό σου, πολλές φορές έβλεπα το δικό της πρόσωπο. Και αυτό με έκανε να θέλω να βρίσκομαι περισσότερο κοντά σου. Δεν τολμούσα όμως να φανερωθώ. Ήξερα ότι είσαι παντρεμένη και δεν ήθελα να σου δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Όταν μια μέρα μου ζητήθηκε το επόμενο θύμα να είσαι εσύ, τότε τα έχασα. Όχι, όχι! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλύτερα να σκοτώσω εμένα. Δεν μπορώ να ξανακάνω το ίδιο λάθος τη δεύτερη φορά. Ξεφώνησα με όλη μου τη δύναμη. Τη μητέρα σου δεν πρόλαβα να την γλιτώσω. Έδωσε τέρμα στη ζωή της, χωρίς να μου πει το γιατί. Τι ήθελε να καταφέρει με αυτόν τον τρόπο δεν κατάλαβα. Αλλά για σένα ήμουν έτοιμος να γυρίσω τον κόσμο πάνω κάτω. Και φυσικά ήμουν σίγουρος ότι το ίδιο θα ήθελε και εκείνη. Έτσι είπα το ναι σε αυτή τη δουλειά.